Φτάσουμε στην αριστερή πολιτική και να κάνουμε ορισμούς τώρα της αριστερής πολιτικής, θα το κάνω αργότερα. Λοιπόν, να δούμε αν κάνετε στοιχειωδώς έστω ανθρωπιστική πολιτική. Γιατί? Γιατί με την πολιτική σας δεν επιτρέπεται στον ελληνικό λαό να έχει πρόσβαση στα βασικά κοινωνικά αγαθά. Αυτό λοιπόν προηγείται της αριστερής πολιτικής την οποία μας λέτε ότι κάνετε. Είναι δυνατόν το 2013 να υπάρχουν νοικοκυριά στο σκοτάδι και πολίτες που να πεθαίνουν από το κρύο και εσείς να μην παίρνετε κανένα μέτρο? Σας έχουμε καταθέσει δύο τροπολογίες. Έχουμε καταθέσει δύο τροπολογίες και σας ζητάμε να τις κάνετε δεκτές. Γιατί είναι, επαναλαμβάνω, θέμα στοιχειώδους ανθρωπισμού, αλλά και στοιχειώδους λογικής. Πρώτον, πήρατε ένα νόμο, φτιάξατε ένα νόμο και αυξήσατε. Συνέπεια αυτού ήταν να αυξήσετε το πετρέλαιο θέρμανσης και να πωλείτε σήμερα περίπου 1,30. Αποτέλεσμα της πολιτικής σας περσινή, ποιο ήτανε? Πέρα από ότι ξεπάγιωσε ο κόσμος, αυτό πες ότι δεν σας ενδιαφέρει εσάς. Γιατί ασκείτε πολιτική για να βγάλετε τη χώρα από την κρίση, οπότε δεν πειράζει, ας πεθάνουν και όλοι από το κρύο, αρκεί η χώρα να βγει από την κρίση. Χάσατε δημοσιονομικά 237 εκατομμύρια. Τι είναι αυτό, έξυπνο? Έφυγε ο κύριος Υπουργός, ο οποίος έχει κάνει αυτά. Αυτό είναι δημοσιονομικά ορθόν, με τη λογική του κυρίου Στουρνάρα, όχι με τη δική μου λογική. Είναι δημοσιονομικά ορθόν, έχασε 237 εκατομμύρια. Και επιμένει. Σας λέμε λοιπόν σήμερα και σας καταθέτουμε και θέλουμε μία απάντηση. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν επαναφέρετε τον ενιαίο φόρο στο πετρέλαιο θέρμανση στα επίπεδα του Μαρτίου του 2011, έτσι ώστε να πωλείτε περίπου 90 ευρώ για να ζεσταθεί ο κόσμος, να μην πεθάνει από το κρύο, να μην καίγονται τα παιδιά, να μην έχουμε θύματα? Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Δεν θέλετε ο κόσμος να ζεσταίνεται? Δεν θέλετε επίσης να αυξήσετε τους πόρους και να μην βάζετε νέα μέτρα? Να μην φορολογείτε και τα χωράφια που θα παραγάτε? Δεν το θέλετε? Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν το απαιτείτε, κύριοι συνάδελφοι, εσείς της συμπολίτευσης, να γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία? Γιατί δεν απαιτείτε να γίνει αυτή η τροπολογία? Τι θα πείτε στα χωριά σας? Τι θα πείτε στις πόλεις σας? Τι θα πείτε στον κόσμο? Δεύτερο ζήτημα ανθρωπιστικής πολιτικής, πριν πάμε στην αριστερή που θα πω παρακάτω. Είναι δυνατόν να υπάρχουν το 2013 πολίτες στο σκοτάδι? Και όμως υπάρχουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους στοχοποιημένους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση. Και σας λέει, πρώτον, να δοθεί εντολή στη ΔΕΗ να επανασυνδέσει το ρεύμα σε όλους τους φτωχούς οικιακούς καταναλωτές που λόγω αδυναμίας πληρωμής δεν έχουν ρεύμα και να μην κόβεται. Δεύτερον, να δοθεί σε όλους όσους είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, σε όλους όσους είναι ενταγμένοι δηλαδή στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, 300 κιλοβατέρες το μήνα για κάθε οικογένεια ή 3.600 κιλοβατέρες το χρόνο. Είναι η ποσότητα που απαιτείται για να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια. Το κόστος αυτό ποιο είναι? 123 εκατομμύρια. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, πόσα είναι τα δώρα που έδωσε η κυβέρνηση την οποία υποστηρίζεται το 2013 σε 5 ιδιώτες μεγαλοπαραγωγούς ρεύματος από φυσικό αέριο, το οποίο στοιχίζει στην Ελλάδα, πωλείται στην Ελλάδα 43% πάνω από το μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως τα είπε ο κύριος Αλμούνια στην απαντώντα στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου του Χουντή, και όχι όπως τα έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ από το μυαλό του, ο κύριος Αλμούνια τα πει. Λοιπόν, ξέρετε λοιπόν πόσα χρήματα έδωσαν δώρο? 125 εκατομμύρια. Πάνω δηλαδή από το ποσό με το οποίο απαιτεί μπορούν να έχουν όλοι ηλεκτρικό ρεύμα οι φτωχοί και οι άνεργοι. Δεύτερο, ξέρετε πόσο θα δώσουν στους ίδιους τους πέντε αυτούς το 2014 η κυβέρνηση που στηρίζετε? 170 εκατομμύρια. Δεν είναι όμως μόνο αυτά που τους δίνουν. Αυτά τους τα δίνουν από τη μία επιδότηση. Έχουμε δύο επιδοτήσεις. Η πρώτη αυτή επιδότηση λέγεται αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως. Η δεύτερη επιδότηση λέγεται μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους. Ξέρετε πόσα δώσαν το 2013? 340 εκατομμύρια. Σας ρωτώ λοιπόν εδώ. Ρωτώ τον απόντα κύριο Στουρνάρα. Αν κόψει αυτές τις επιδοτήσεις, αρκετά χρόνια πήραν αυτοί, τότε λοιπόν δεν θα έχουν όλα τα νοικοκυριά ρεύμα? Δεύτερον, δεν θα έχει η βαριά βιομηχανία φτηνό ρεύμα επίσης, η οποία έχει χιλιάδες θέσεις εργασίας, γιατί αυτοί οι πέντε, κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουν ούτε 200 εργαζόμενους. Η βαριά βιομηχανία που χτες υπήρξε ανακοίνωση της χαλιβουργίας και όλης της βαριάς βιομηχανίας και σας προειδοποιεί ότι με το ύψος του ενεργειακού κόστους που υπάρχει στην Ελλάδα θα κλείσουν. Και είναι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Γιατί δεν τα κάνετε αυτά? Και για να πούμε, απαντήστε, θέλουμε να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Τέλος, αριστερή πολιτική, για να κάνουμε και απλά μαθήματα αριστερής πολιτικής εδώ, είναι πρώτο βασικό μάθημα να μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες. Εσείς τι κάνετε εδώ με αυτό το νομοσχέδιο? Πληρώνουν οι φτωχοί περισσότερα και τις offshore χτες θα στάπω, Παναγιώτης ο Λαφαζάνης. Τους τα χαρίζετε. Τι κάνετε άλλο? Οι πολύ πλούσιοι πληρώνουν λιγότερα. Ποιοι πληρώνουν, λέει, οι αγρότες? Διευρύναμε τη φορολογική βάση και αυτό είναι δίκιο. Αλήθεια. Οι αγρότες που είχαν έρθει σήμερα στο Σύνταγμα, που πέρυσι μπορεί να έκαναν 2 τόνους λάδι, ξέρετε πώς κάνουν φέτος? Είπανε 200 κιλά. Θα φορολογήσετε λοιπόν τα στρέμματα των αγροτών αυτών που δεν έβγαλαν λάδι ούτε για να φάνε? Αυτό λοιπόν είναι τρομερή πολιτική. Είναι μια ευφυής πολιτική, μια κοινωνική πολιτική. Διευρύνεται τη φορολογική βάση και ενισχύεται την ανάπτυξη της χώρας. Πετράκο, θα καλά, και άλλο τελειώνω χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ζητήστε το χρόνο παραπάνω. Ζητήστε, τελειώνω, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι στοιχειώδη πράγματα που πρέπει να τα σκεφτεί κάποιος αν θέλει να βγει η χώρα να κάνει ένα βηματάκι από τη βαθιά κρίση που είναι, ένα βηματάκι, και όχι να τον βάζετε πιο βαθιά μέσα στην κρίση, τον κόσμο αυτόν που δεν έχει να πληρώσει όπως κάνετε εσείς. Αυτό σημαίνει, αυτή την πολιτική όμως ακολουθείτε και, μας λέτε τώρα να υποστηρίξουμε αυτό το νομοσχέδιο. Και αν δεν το υποστηρίξουμε, δεν θα υποστηρίζουμε την αριστερή πολιτική την οποία ανακαλύψατε. Λοιπόν, ξέρετε γιατί λέτε, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, για αριστερή πολιτική? Γιατί δεν έχετε κανένα επιχείρημα. Βέβαια αυτό μας ικανοποιεί, γιατί λέτε ότι η αριστερή πολιτική, προσπαθεί να μας πείτε ότι αυτή είναι αριστερή πολιτική, αλλά είναι καλή για να σας ψηφίσουμε. Λοιπόν, να ψηφίσουμε το νομοσχέδιό σας. Δηλαδή, συνεπώς, με η ίδια παραδέχεστε ότι μέχρι τώρα ό,τι κάνατε, που όλα τα υπόλοιπα ήταν δεξιές πολιτικές, έχουν οδηγήσει τον κόσμο στην καταστροφή. Αλλά ούτε αυτό είναι αριστερή πολιτική. Δεξιότατη πολιτική είναι υπέρ των πλουσίων. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι κάνουμε, κύριε